Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Ολική ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό καταδεικνύουν τα αποτελέσματα των δύο διαδικτυακών ψηφοφοριών της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας που διεξήχθησαν σε διάστημα 2 εβδομάδων. Βάση της τάσης του εκλογικού σώματος, επέρχεται ριζική αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών με τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής να αυξάνονται ραγδαία, τον ΣΥΡΙΖΑ να έρχεται πρώτος όσον αφορά την παράσταση νίκης και τον Αντώνη Σαμαρά να συγκεντρώνει την προτίμηση των πολιτών όσον αφορά την καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των διαδικτυακών ψηφοφοριών στο zoogla.gr. Για την Κυριακή το πρωί ανανεώθηκε το ραντεβού του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα με την Τρόικα μετά τις εξελίξεις στη συνεδρίαση του Eurogroup. Κατά τις πληροφορίες, η Τρόικα θα παραμείνει στην Ελλάδα έως την Τετάρτη. Στόχος είναι να κλείσουν εσπευσμένα όσο το δυνατόν περισσότερα από τα ανοιχτά θέματα, μετρό πρώτο το δημοσιονομικό κενό και τον προϋπολογισμό του 2014, την τελική συμφωνία για την τύχη των ελληνικών αμυντικών συστημάτων, τα διαρθρωτικά ζητήματα της απελευθέρωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και το πρόγραμμα των ιδιωτικών που μετατίθεται από χρόνο σε χρόνο. Όπως είπε ο κύριος Στουρνάρα στις Βρυξέλλες, μετά τη συνεδρίαση θα πετύχουμε συμφωνία με την Τρόικα, επαναλαμβάνοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν άλλα δημοσιονομικά μέτρα παρά μόνον διαρθρωτικά. Μεταξύ των 12 νεκρών από το ναυάγιο στη θαλάσσια περιοχή Πάλερος απέναντι από τη Λευκάδα είναι σύμφωνα με πληροφορίες και 4 παιδιά. Υπενθυμίζεται ότι σκάφος που μετέφερε άγνωστο αριθμό παράνομων μεταναστών αναποδογύρισε και βυθίστηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 15 μετανάστες, οι οποίοι θα μεταφερθούν για προληπτικούς λόγους στα νοσοκομεία της Πρέβεζας και της Λευκάδας. Σημειώνεται ότι οι διασωθέντες κατάφεραν να κολυμπήσουν και να βγουν μόνοι τους στην ακτή. Το λιμενικό ενημερώθηκε για το περιστατικό από την ελληνική αστυνομία όταν κάποιος από τους επιβαίνοντες ειδοποίησε μέσω κινητού τηλεφώνου ότι βρίσκονται σε κίνδυνο. Σε κόμμα έχει πέσει ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γλάφκος Κληρίδης, ο οποίος νοσηλεύεται από την Τετάρτη στην Κλινική Ευαγγελίστρια της Λευκοσίας. Ο ειδικός παθολόγος Μπάμπης Νικολαίδης δήλωσε ότι η κατάσταση της υγείας του πρώην πρόεδρου είναι μη αναστρέψιμη. Η υγεία του Γλάφκου Κληρίδη επιδεινώθηκε από νεφρική ανεπάρκεια, την οποία προκάλεσε ο υψηλός διαβήτης. «Φοβόμασταν πρόβλημα από την καρδιά του, αλλά αυτή δουλεύει σαν ρολόι», είπαν τόσο ο θεράπων ιατρός Μπάμπης Νικολαίδης, όσο και ο προσωπικός ιατρός του πρώην Προέδρου Ιωσήφ Κάσιος. Ο 94χρονος βετεράνος πολιτικός που διατέλεσε πρόεδρος της χώρας του από το 1993 έως το 2003 έχει βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Τοπικές βροχές στην Ανατολική Ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη και τον Νοτιοανατολικό Αιγαίο και παροδικές νεφώσεις στις υπόλοιπες περιοχές είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν πάνω από τις θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμάς, καλό σας μεσημέρι.